Καλημέρα, παιδιά. Είμαι ο Γουίνς και σήμερα παίζουμε Mancube SMP. Πολλά πράγματα θα κάνουμε σήμερα. Καταρχάς, να πάμε σε κανονικό πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πράγματα. Από ό,τι βλέπετε, η περιοχή εδώ πέρα είναι λίγο φτιαγμένη. Το έκανα πριν το βίντεο, προφανώς. Και σήμερα θα κάνουμε το farming house, το οποίο θα το κάνουμε εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα. Θα κάνουμε ένα μικρό απλό σπίτι. Και γύρω γύρω όλο αυτό εδώ που βλέπετε, όλη αυτή τη flat περιοχή, και εδώ πέρα πάνω, και μέχρι εδώ αυτό το επίπεδο, βασικά μέχρι αυτό το επίπεδο, θα έχουμε seeds, wheat. Οπότε θα είναι μια τεράστια farm αυτό εδώ πέρα. Και όπως είχα πει σε ένα παλιότερο βίντεο, εκεί θα έχει ένα τείχος και θα κλείνει. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε ένα πολύ απλό, όχι τεράστιο, μικρό σπίτι θέλουμε. Λοιπόν, καταστρέψουμε ένα. Ας το κάνουμε 5, 6, ώστε να έχουμε ένα κέντρο, ωραία. Και δεν θα είναι πολύ ψηλό, δεν θα είναι πολύ μεγάλο, θα είναι κάτι μικρό. Έτσι και γαλά farmhouse, μικρούλι. Θα κρατήσουμε το theme με όλα τα υπόλοιπα σπιτάκια που έχει πάνω στη σκεπή. Το ίδιο theme θα κρατήσουμε και πάμε να δούμε πώς θα βγει. Λοιπόν, δεν έχω σχεδιάσει τίποτα, οπότε το κάνω τώρα. Λοιπόν, crafting table προφανώς γιατί το ξέχασα. Άστο εδώ και τώρα. Τώρα θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτά και να κάνουμε αυτό εδώ πέρα γύρω γύρω. Έτσι απλά. Και εδώ θα μπει παράθυρο. Και εδώ θα μπει παράθυρο. Και εδώ σκεφτούμε να βάλω ένα μικρό μπαλκονάκι. Κάτι τέτοιο. Α, όχι, βρήκα τι θα κάνουμε. Ιδέα, λοιπόν. Οπότε. Okay, το παράθυρο θα είναι εδώ πέρα. Το παράθυρο θα είναι εδώ πέρα, έτσι. Και εδώ θα έχει ένα πάνω level. Σκάφη όχι με τέτοια. Θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε πολύ ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστούμε slabs. Slabs γρήγορα. Slabs και θα χρειαστούμε και λίγα stairs. Και δείτε πώς το κάνω. Ελπίζω να νομίζω θα βγει πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα. Εδώ. Θα μοιάζει λίγο με σαλούν του western, αλλά δεν πειράζει, θα είναι ωραίο. Αν μπορώ να κάνω place για τα blocks σωστά, θα ήταν καλύτερα. Λοιπόν, 3 έξω. Τώρα τα σκέφτομαι όλα αυτά, παιδιά. Δεν έχω κάνει τίποτα στο προσχεδιασμένο. Απλά ό,τι μου έρχεται το κάνω τώρα, κατευθείαν. Και νομίζω θα βγει ωραίο. Λωσ εδώ. Θα βάλουμε ωστόσο. Όπα, γιατί εδώ. Όχι εδώ. Μαλακία. Μου ξέφυγε ένα έξτρα. Okay. Πατάω που να είναι τα blocks, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Εδώ άκρη-άκρη θα είναι log. Και για τη λεπτομέρεια έτσι. Έτσι για τη λεπτομέρεια. Γιατί ξέρω ότι μου αρέσουν οι λεπτομέρειες εμένα. Θα πάμε έτσι εδώ. Και θα το κάνουμε. Παπ. Και από την άλλη. Ωραία. Για να φαίνεται ότι ξέρεις, έχει μια έξτρα στήριξη τέλος πάντων. Φαίνεται λίγο πιο αληθοφανές. Τώρα αυτό που θα κάνουμε, θα βάλουμε εδώ ένα. Εδώ ένα μόνο, ένα έβαλε, ωραία, ένα. Και θα βάλουμε μετά fence και πάνω θα έχει μια τέτοια. Μια σκεπή. Ωραία, μια ροφή. Απ' την άλλη όμως δεν θα έχει αυτό το πράγμα και θα είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, απ' την άλλη θα αφήσουμε. Φυσικά. Όπα. Παράθυρο εδώ πέρα, ίδιο παράθυρο. Εδώ όμως έτσι. Ωραία, και εδώ πέρα θα έχει. Εδώ τι θα έχει. Εδώ δεν θα έχει τίποτα γιατί είναι. Δεν χρειάζεται να έχει τίποτα εδώ πέρα πίσω. Οπότε θα βάλουμε και τίποτα. Θα κάνουμε βέβαια το μικρό decoration πραγματάκι που θα είναι αυτό εδώ πέρα. Και καλά λοιπόν κομμάτια τείχου φάση. Όπα, άμα μπει και όλα στο μπλοκ. Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί το έκανα αυτό. Okay. Νομίζω είναι ωραίο, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά τέτοια. Ωραία, θα βάλουμε και εδώ κανένα δυο. Και απ' την άλλη, και εδώ πέρα. Έτσι μωρέ, για να φαίνεται λίγο πιο.
Αυτό βασικά θα ήταν ωραίο να το κάνουμε έτσι ανάποδα για να φαίνεται για τα παράθυρα. Οπότε το βάλουμε εδώ ανάποδα για αυτή την πλευρά. Δεν χρειάζεται απόλυτα ίδιο με τις δύο πλευρές, απλά για το extra λίγο decoration. Λοιπόν, μου ήρθαν ιδέες που δεν είμαι προετοιμασμένος για να εκτελέσω προς το παρόν, οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνουμε. Όμως, αυτό που ξέρω είναι πως θα χρειαστούμε κι άλλο ύψωμα στα τέτοια. Επίσης θα χρειαστούμε smooth stone. Μια σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα χρειαστούμε smooth stone ή όχι. Όπα και εδώ ανέβα. Λοιπόν, ανέβα λίγο εδώ, πάμε λίγο. Θα χρειαστεί ένα ακόμα ύψωμα με αυτά εδώ πέρα. Επίσης αυτό, γιατί αυτό θέλει επίσης και αυτό. Αχα. Εδώ, ωραία. Ωραία. Εδώ, καταρχάς το πάτωμα θα είναι ένα πάνω, ωραία. Μισό λεπτό γιατί να το κάνουμε αυτό, γιατί μην το ξεχάσουμε μετά και κάνουμε λάθος πράγματα. Το πάτωμα θα είναι ένα εδώ πάνω. Θα είναι ένα πάνω από το έδαφος. Πάρε και αυτό, φέρε και αυτά. Ωραία. Ναι, το πάτωμα θα είναι εδώ. Θα φτιάξουμε εδώ το πάτωμα. Απλά τώρα, λοιπόν, κοιτάξτε, τώρα το χτίζουμε. Ωραία. Τώρα το χτίζουμε και ίσως κανένα live stream ή εγώ off camera θα κάνω κάποιες μικρές αλλαγές. Θα κάνουμε λίγο decorate, θα κάνουμε πολλά πραγματάκια. Ωραία. Απλά τώρα το χτίζω εγώ. Επίσης τώρα θα χρειαστούμε και μια είσοδο που να προεξέχει λίγο παραπάνω. Νομίζω. Μισό λεπτό. Λοιπόν, για κάτσε να κάνω μια πόρτα. Φέρε την πόρτα. Και ανάποδα θέλω. Εδώ, ωραία. Εκεί η πόρτα. Και θέλουμε τώρα τέτοια. Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται αυτό. Για μισό. Νομίζω θα το αλλάξουμε για να το κάνουμε πέτρινο. Νομίζω θα το αλλάξουμε για να το κάνουμε πέτρινο. Και απλά, ναι, νομίζω. Ναι, νομίζω, ναι. Όπα. Θα είναι πολύ καλύτερο να το κάνουμε πέτρινο. Ωραία, λοιπόν. Το αλλάζουμε λίγο και επιστρέφω σύντομα. Επιστρέψαμε και αυτό είναι κάτι που μάλλον θα μείνει. Είναι η μικρή είσοδο, ξέρω, από μπροστά, έβαλα δύο παράθυρα δίπλα. Το άλλαξα όλο όπως βλέπετε. Αυτό θα δούμε πώς θα το κάνουμε, γιατί είναι μια άλλη πόρτα που βγαίνει σε αυτό εδώ πέρα, η μικρή πλατφόρμα. Εδώ είναι μια μικρή σκεπή και τώρα θα πάμε να κάνουμε τη μεγάλη σκεπή από πάνω για να δούμε πώς θα βγει, γιατί δεν ξέρω πώς θα βγει και δεν ξέρω αν θα είναι καν ωραία. Οπότε, κάτσε να πάρουμε κι άλλα stairs, γιατί αυτά είναι που θα χρειαστούμε. Stairs και slabs. Εδώ. Τα slabs αυτά λογικά φτάνουν, αλλά για να είμαστε σίγουροι πάρε κι άλλα. Και τώρα πάμε να κάνουμε λίγο τη μεγάλη σκεπή, την από πάνω, όχι αυτή τη μικρή της εισόδου. Οπότε θα ήθελα να δω λίγο πώς θα βγει. Και δεν νομίζω να φτάσουν καν τα stairs. Και άμα ξεκινάμε έτσι, δεν πάει καλά. Λοιπόν, ένα. Ναι, θα είναι λίγο δύσκολο να το κάνουμε καλά αυτό. Από κάτω είναι πολύ καλύτερα, μόλις το αποφάσισα ότι είναι πολύ καλύτερα να πας από κάτω. Λοιπόν, καταρχάς, εδώ. Εδώ τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα slab. Ου, ωραία. Okay, αυτό που ήταν, είχα μια αμφιβολία για το πώς θα το κάνουμε. Βγήκε πολύ ομαλά, βγήκε ωραία, οπότε και έτσι θα είναι. Ωραία, μια χαρά. Εδώ, τώρα κάνουμε αυτό. Είναι βαρετή δουλειά, αφού είδατε λίγο πώς είναι, θα το κόψω και θα το δείτε σε λιγάκι. Έτσι φαίνεται από πάνω η σκεπή. Είναι όπως είπα, ίδιο στυλ με όλα τις υπόλοιπες σκεπές. Ας πάμε λίγο εκεί πέρα κάπου να δούμε πώς θα φαίνεται. Λοιπόν, δεν θέλω να γυρίσω ακόμα. Θέλω να δω αν θα φαίνεται ωραία ή όχι. Εμένα μ' αρέσει. Για πείτε μου και εσάς αν σας αρέσει. Βασικά πείτε μου όντως στα σχόλια αν σας αρέσει όπως το κάναμε. Είναι τελείως δυνατόν, δεν έχω σχεδιάσει τίποτα, απλά το κάνω τώρα ένα βίντεο. Λοιπόν, νομίζω εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα θα κάνουμε σιγά σιγά και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θέλουμε fence. Θύμισε μου πως κάνεις fence winds. Κάπως κάνουμε, θα το θυμηθώ. Αν θυμάμαι καλά είναι έτσι και έτσι.
Και έτσι. Καλά θυμάμαι. Λοιπόν, φέρε αυτά και αυτά. Oh, καλημέρα. Μάλλον καλή νύχτα, ανοίχτωσε. Πάμε να κοιμηθούμε και επιστρέφω. Και επιστρέψαμε. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το απ' έξω την εξωτερική σκεπή, η οποία δεν ξέρω πώς θα φαίνεται. Νομίζω θα είναι λίγο πιο μικρή. Θα δούμε. Λοιπόν, ένα και εδώ. Και εδώ. Α, βασικά ξέρεις, μπορούμε να βάλουμε απλά slabs. Φαίνεται ωραίο. Νομίζω μπορούμε να βάλουμε απλά slabs. Και επειδή θα βάλουμε απλά slabs, πρέπει να κάνουμε πάλι τη σκεπή. Να την κάνουμε, να διαφοροποιήσουμε λίγο. Πάλι. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν φαίνεται καθόλου ωραίο, έτσι όπως είναι σκέτο, θα πρέπει να πάμε και ένα έξω. Λοιπόν, εδώ θα το αλλάξω και θα το κάνουμε wood. Βασικά, ξέρεις και κάτι γάμα, το κάνετε όλο wood. Όλο wood θα πάει εδώ πέρα. Γιατί δεν θα φαίνεται ωραίο να είναι μόνο ένα. Ή και θα μπορούσα να κάνω το άλλο που κάνω συνήθως. Αλλά όχι, και έτσι ωραίο είναι. Και έτσι ωραίο είναι. Λοιπόν, τώρα stairs. Κι άλλα stairs, γιατί χρειαζόμαστε stairs. Λιγότερα από αυτά. Λοιπόν, και τώρα θέλω. Μπα. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Και σκάτε slabs, για να δούμε slabs, να δουλέψουν. Μπορεί να δουλέψουν τα slabs. Εδώ, έλα. Ευχαριστώ. Και εκεί θα δω κάτι που το κάνουμε, θα το πω, θα το ενώσουμε με την υπόλοιπη σκεπή. Θέλουμε ένα ακόμα slab, δεν το πιστεύω. Έχουμε, δεν έχουμε, προφανώς δεν έχουμε. Λοιπόν, βάλω και εδώ ένα ακόμα slab. Και νομίζω είναι ωραίο έτσι τώρα. Νομίζω είναι μια χαρά. Και αγωνίζεται το αυτό τον γάδος μου. Ναι, νομίζω μια χαρά. Θα βάλουμε fences. Και θα βάλουμε και εδώ fences. Και θα βάλουμε απλά ένα μικρό, ένα άνοιγμα τέλος πάντων, χωρίς καν fence door, για να βγαίνει να πάει στη φάρμα του. Μονοπατάκι θα έχουμε αυτό. Τέτοιο μονοπατάκι θα έχουμε. Και ναι, εδώ πέρα. Λοιπόν, νομίζω αυτό θα είναι για το σημερινό επεισόδιο. Χτίζουμε το farmhouse, το σπίτι θα μένει ο υποθετικός αγρότης. Θα χτίσουμε και έναν ανεμόμυλο, θα το τελειώσω ή off camera ή σε live ή κάτι θα δούμε. Και ναι, ουσιαστικά κάπως έτσι είναι, γιατί το λίγο ακόμα μια φορά από γύρω γύρω. Μπορεί να βάλω και ένα cinematic, δεν ξέρω, θα δούμε. Έτσι, αγωνίζεται τώρα που είναι πολύ απλό, χωρίς λεπτομέρειες όλα αυτά. Θα το κάνουμε με λεπτομέρειες σε live ή off camera. Οπότε αυτά σήμερα, ήμουν ο Winch. Άμα σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο Mindcube, μπορείτε να κάνετε ένα like. Και πραγματικά και πάλι θέλω να πω ένα ευχαριστώ για τα likes, γιατί στο προηγούμενο φτάσαμε τα 400 likes στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άμα σχεδόν μπορείς να κάνεις μια εγγραφή, φτάσαμε 5700. 5700 δύο μέρες μετά που φτάσαμε 5600. Κοντεύουμε 6000. Πάμε γερά. Και αυτά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Και τα λέμε.